παιδιά. Όπως είμαι στα παιδιά. Καλά, η χαρά είναι δικιά μου. Το είχατε πει και το πιάσει. Για να δω τη σπουδαία δουλειά που κάνει. Που είχαμε πει την Νίκο. Έτσι είναι, καλά. Ο αδερφός μου είναι ο Γιώργος. Δεν παραγούμε. Δεν παραγούμε. Μόνο πολύ προπηλένιο παραγούμε. Που είναι πολύ μικρή ποσότητα για την παραγωγή της διάφορας. Αυτά είναι από Ασία και Ευρώπη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκατε. Ναι. Στρίβονται, γίνονται σκοινιά και μετά τα πράγματα. Και τι πως είναι εξαγωγές. Καλημέρα. Πώς είστε. Έχει δύο τύπους. Δίχτυ με πόμπο και δίχτυ πλεκτό. Αυτό είναι πλεκτό. Αυτό είναι πλεκτό. Καλώς ήρθατε. Καλά, τι ωραία δουλειά που κάνετε. Πολύ ναι, πολύ δημιουργική. Μπράβο σας. Πόσα χρόνια είστε. Εδώ πέρα είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια. Μπράβο. Την περιοχή εδώ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για εξηγήστε μου τι κάνετε. Εδώ επισκευάζουμε ένα παλιό δίκτυο. Αυτό είναι, μάλιστα. Σε άνεργες γυναίκες προκειμένου, γιατί όχι και άντρες ενδεχομένως. Δεν είναι. Ξέρετε και οι άνεργες δεν κάθονται σπίτι τους να στεναχωριούνται. Δημιουργικά κάνουν κάτι. Πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία. Εδώ θα μιλήσω και με τον. Έχουμε πάρα πολλούς διαθέσιμους πόρους έτσι ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις πρωτοβουλίες, να μπορούμε να υποστηρίζουμε και οικονομικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να βοηθάμε μετά και τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν αυτό το προσωπικό. Μου δώσατε πάρα πολύ καλή ιδέα με αυτό το οποίο κάνετε. Εμείς θέλουμε, η δικιά μας φιλοσοφία στην κατάρτιση και στην επανεκπαίδευση είναι να έχουν τον πρώτο λόγο οι επιχειρήσεις. Διότι όπως ξέρετε, έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία 30 χρόνια, τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν πιάσει πραγματικότητα. Άρα, εάν δεν μπορέσουμε να ρωτήσουμε τις επιχειρήσεις, ποιες είναι ανάγκες, να πάμε μετά στις τοπικές κοινωνίες, να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει για επανακατάρτιση και επανεκπαίδευση, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το γρίφο. Και εσείς εδώ πέρα το κάνατε μόνοι σας, χωρίς καμία κρατική στήριξη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ θερμά για αυτό το οποίο έχετε ικανοποιημένες. Πολύ ικανοποιημένους εργαζόμενους και πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν υπάρχουν, εμείς δεν θα κουραστούμε να το λέμε, για μένα δεν είναι ειδικά σε επιχειρήσεις. Οι οποίες είναι και εντάσεις εργασίας όπως τη δικιά σας, δεν υπάρχουν επιτυχημένες επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και ένα μεγάλο κομμάτι της δικιάς μας μεταρρύθμισης της εργατικής αφορά ακριβώς το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και απλά καλές συνθήκες εργασίας, αλλά για εκείνους τους εργοδότες, εσείς δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια προδιάθεση να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, να έχουν εργαζόμενοι όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους, ώστε να μπορούν να μείνονται και κυρίως να καταγράφουν τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Αλλά τελικά. Δεν έχω συναντήσει καμία επιτυχημένη επιχείρηση στην οποία να μην υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Έχω συναντήσει πολλές επιχειρήσεις που δεν τα πάνε καλά, που έχουν προβλήματα οι εργοδότες με τους εργαζόμενους και εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Και δεν τους λέμε εργαζόμενους. Εδώ, ορίστε. Τέλεια. Ελάτε να βγούμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Γεια σας.